Με μαζικές κινητοποιήσεις ετοιμάζονται να απαντήσουν οι παραγωγοί και οι έμποροι των λαϊκών αγορών στα όσα ετοιμάζει με νέο νομοσχέδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε επί της αρχής με πλειοψηφία και αναμένεται να σταλεί προς την Ολομέλεια της Βουλής. Η κυβέρνηση δείχνει μια διαλαξία και εμείς θα ξεκινήσουμε μάλλον, από έχει αποφασιστεί, από τη Δευτέρα 25 του μηνός σε κινητοποιήσεις και απεργίες. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις τους, καθώς τάσσονται συντριπτικά αντίθετοι στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο αποκαλούν ταφόπλακα για τη συνέχιση του κλάδου τους, αλλά και των συμφερόντων της πρωτογενού ζώνης ανάπτυξης της χώρας. Ένα νομοσχέδιο που είναι η ταφόπλακα των λαϊκών αγορών. Η ταφόπλακα στον πρωτογενή των ΜΠΕΑ σε παραγωγούς. 93 χρόνια που ίδρυσε ο Ελευθέρως Βεντζέλος στις λαϊκές αγορές, κοιτάζουν να καταργήσουν το θεσμό των λαϊκών αγορών. Εδώ ο κόσμος πεινάει και ρε Παναγία, την όρεξη συζητάμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που φυτεύει 5 ντομάτες ή 5 κολοκύθια, πού θα πάει? Θα πάει στο σούπερ μάρκετ? Ανάμεσα στις διατάξεις που επικρίθηκαν έντονα είναι και αυτές που προβλέπουν την υποχρέωση κάθε επαγγελματία να εισάγει μέχρι τις 8 το πρωί στην πλατφόρμα του ή καταναλωτή την τιμή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει, καθώς και την ποσότητά τους. Ποιος από όλους θα στείλει ένα SMS το πρωί 8 η ώρα? Για να στείλει ένα SMS χρειάζεται οπωσδήποτε και κάποια μόρφωση, βέβαια. Αν δεν στείλει το πρωί μέχρι 8 η ώρα το SMS, έχει 500 ευρώ πρόστιμο. Αλλά και η διάταξη που προβλέπει την είσοδο των εταιριών ξανά στις λαϊκές αγορές, που παλαιότερα είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από τους παραγωγούς, καθώς και η θέσπιση μιας ετήσιας προκήρυξης για τις θέσεις τους. Καταργούνται οι επιτροπές, περιφέρειες και δήμους. Δεν θα μπορεί να υπάρξει κανείς μας να κάνει αντίλογο και μια πρόταση άλλη. Θα μπορεί να περνάει ο καθένας ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Να μην δημιουργηθεί πλατφόρμα ή καταναλωτής, όπως λειτουργεί σε όλα τα καταστήματα που είναι κάτω των τζίρων των 90 εκατομμυρίων. Από την μεριά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, υπερθεματίζοντας για τα όσα προωθούνται, ανέφερε χαρακτηριστικά: το νέο νομοσχέδιο δεν παραδίδει τις λαϊκές αγορές στα οργανωμένα μεγάλα συμφέροντα. Διατηρεί αναλύωτο το λαϊκό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών και των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν στρέφεται κατά των παραγωγών. Τέλος, ο Υπουργός τόνισε ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη βελτίωση των εγκαταστάσεών τους.